երբացեղան, կարնան գանան չտրները։ Գնար տարնան աղպյուրները, Μερικές φορές η τέχνη μπορεί να απεικονίσει με έναν συγκλονιστικό τρόπο τον ανθρώπινο πόνο. Πίσω από κάποιες φωτογραφίες κρύβονται αληθινές ιστορίες που συγκλονίζουν την παγκόσμια κοινή γνώμη. Οι βραβευμένες φωτογραφίες με βραβείο Pulitzer του ειδησιογραφικού πρακτορείου των ΗΠΑ Associated Press συγκλονίζουν. Στο σημερινό κόσμο λοιπόν η απόσταση δεν ορίζεται βέβαια γεωγραφικά και το δράμα μπορεί να παίζεται ακριβώς δίπλα σου, αλλά όσο δεν σε ακουμπάει και δεν επηρεάζει τη ζωή σου, θα μπορούσε να παίζεται και σε έναν άλλο γαλαξία, πολύ πιο μακριά. Αυτή λοιπόν είναι η περίπτωση της Ιεμένης, μιας χώρας που σπαράσεται από εμφύλιο πόλεμο και στην οποία 17 εκατομμύρια άνθρωποι ανάμεσά τους και 3 εκατομμύρια παιδιά κυριολεκτικά πεθαίνουν από την πείνα. Για τους περισσότερους από τους κατοίκους της Ιεμένης το ερώτημα δεν είναι αν θα πεθάνουν, αλλά το πότε. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαρακτηρίσει το λοιμό στην Ιεμένη ως τη μεγαλύτερη σύγχρονη ανθρωπιστική κρίση. Ελάχιστα έχει ταρακουνήσει αυτό τη διεθνή κοινότητα που απλώς κοιτάει. Οι ιστορίες ωστόσο που κρύβονται πίσω από αυτές τις φωτογραφίες συγκλονίζουν, όπως αυτή του 26χρονου ακτιβιστή Ανάς Αλ Σαράρι, ο οποίος έμεινε παράλυτος από τα βασανιστήρια που υπέστη στα χέρια των ανταρτών. Στη φυλακή κρεμάστηκε από το ταβάνι από τους καρπούς του επί 60 μέρες και τον χτυπούσαν αλίπητα. Όταν ο Ανάς ανακάλυψε ότι τα πόδια του δεν λειτουργούσαν πλέον, άρχισε να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο του κελιού του. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι του γιατρού Φαρούκ Μπακάρ, ο οποίος δείχνει πως οι αντάρτες τον έδασαν στον τοίχο και τον βασάνισαν. Τα πιο συνηθισμένα βασανιστήρια ήταν χτυπήματα με γκλόπ στο πρόσωπο, κρέμασμα από τους καρπούς ή τα γενετικά όργανα, αλλά και κάψιμο με οξύ. Ο Μαρσάι είναι ένας 14χρονος πρώην στρατιώτης. Σήμερα ζει σε ένα στρατόπεδο προσφύγων. Οι αντάρτες τον άρπαξαν από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που έπαιζε με τους φίλους του μετά το σχολείο και τον ανάγκασαν να γίνει στρατιώτης. Έχει χάσει την ακοή του από τις εκρήξεις και υποφέρει από κρίση πανικού. Ο πόλεμος στην Ιεμένη συνεχίζεται. Η Δύση καλύπτει πλήρως την Σαουδική Αραβία, η χολέρα αποκτά διαστάσεις πρωτοφανούς επιδημίας και οι άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά από την πείνα. Οι περισσότεροι συνεχίζουμε να κοιτάμε χωρίς την πραγματικότητα να βλέπουμε.